Σημαντικές παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών πραγματοποιούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης στην οδό Μοναστηρίου και στο δρόμο έξω από το Μαμάτσιο Νοσοκομείο. Τον τελευταίο καιρό που ο Δήμος Κοζάνης από την κοινοφιλή εργασία έχει πάρει προσωπικό εξειδικευμένο οικοδόμους, χτίστες και μπετατζίδες, προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες θα διευκολύνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Καταρχάς, εκεί απέναντι από το νοσοκομείο υπήρχε ένα παλιό αίτημα του νοσοκομείου που είχε ένα μαντρότυπο στο οικόπεδό του, ο οποίος ήταν επικινδύνος ετοιμόργος. Μας ζήτησε να τους βοηθήσουμε, ανταποκριθήκαμε σε αυτή την έκκλησή τους και έχουμε γκρεμίσει αυτό τον επικίνδυνο τοίχο και κάνουμε κάποια καθαριότητα σε αυτό το οικόπεδο, γιατί πραγματικά υπήρχε έτσι μια ακαταστασία σε αυτό το χώρο. Ταυτόχρονα με αυτό το έργο, στην κατηφοριά που πάνω από τη μοναστήρι που κατεβαίνει δηλαδή προς το νοσοκομείο, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε έναν ευπρεπισμό αυτού του χώρου. Δηλαδή θα κάνουμε τα πεζοδρόμια, το δρόμο και θα διευθετήσουμε τις θέσεις πάρκινγκ εκεί πέρα. Όπως βέβαια και στην οδό Μαμάτσιου που βγαίνει πάλι στο μοναστήριο, όπου εκεί πέρα υπάρχει έτσι ένα ολισθηρό οδόστρωμα, θα προσπαθήσουμε δηλαδή να δώσουμε μια καλύτερη πρόσφυση στα αυτοκίνητα που βγαίνουν από τη Μαμάτσιου προς την οδό Μοναστηρίου. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βαγγέλη Καραπάτσιο, ξεκίνησαν και οι διαγραμμίσεις των δρόμων στο κέντρο της πόλης και έξω από τις σχολικές μονάδες. Έχουμε ξεκινήσει ένα έργο διαγραμμίσεων. Καταρχάς ξεκινήσαμε γύρω από τα σχολεία, τα πολυπληθή σχολικά συγκροτήματα κυρίως, και θα επεκταθούμε και σε όλη την πόλη. Παρεπιπτόντως να σας πω ότι εντός των ημερών θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε τόσο το κέντρο της Κοζάνης όσο και τους κόμβους, για να μπορούν να διέρχονται άνετα οι πεζοί. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε, κύριε Βακρατσάνη, ότι θα πρέπει και οι οδηγοί αλλά και οι πολίτες να χρησιμοποιούν τις διαβάσεις όπως ακριβώς προβλέπονται από τον κώδικα. Όταν ο πολίτης πάει να περάσει από τη διάβαση, το αυτοκίνητο πρέπει να σταματάει. Και αντίθετα, ο πολίτης πρέπει να περνάει μόνο από τις διαβάσεις. Αυτό νομίζω πρέπει να μας γίνει συνείδηση για να μπορέσουμε να έχουμε μια ασφαλή λειτουργική διάβαση από τα στρώματα της πόλης μας.